αυτά δεν πρόκειται να είναι πρώτος. Σας το ξαναλέω, να πάρετε το βιβλιαράκι που έχουμε εδώ έξω με τις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι ένα βιβλιαράκι που το φτιάχνουμε εμείς, το πληρώνουμε εμείς. Γι' αυτό τέλος πάντων να το πάρετε και να το μελετήσετε. Μην το πετάξετε, δεν είναι πληρωμένο, δεν είναι επιχορηγούμαστε από κανέναν. Όλοι μας συνεισφέρουμε με το ρεφενέ μας για να γίνουν όλα αυτά που γίνονται. Δεν έχουμε κανέναν George Soros να μας χρηματοδοτεί και να έχουμε τα πλούσιες αίθουσες, μεγάλα ξενοδοχεία για να κάνουμε τις ομιλίες μας κτλ. Στον Έλληνα αυτόχθονα ηθαγενή. Ο Έλληνας ηθαγενής είναι αυτός που φέρει το γένος του αιματολογικά από τους προγόνους του. Ενώ στην Ελλήνων πολιτεία όλοι απολαμβάνουν την ισονομία, την ισότητα, την ισηγορία, που είναι αξίες της Ελλήνων συνέλευσης. Και ο Μεθανός και όλοι οι ξένοι που έρχονται εδώ πέρα θα απολαμβάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως που δεν μπορούν να έχουν είναι η πρόσβαση στον κληρονομικό πλούτο των Ελλήνων. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο με τέτοιος. Με τέτοια θα το διαβάσουν άλλο στις βιβλιαράκια. Έτσι. Να χαιρετήσω και εγώ τον βουλευτή του Αναπληρωματικού Συμβουλίου των 9, του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Είμαι ένας απλός πολίτης όπως είστε όλοι εσείς. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Τώρα το παιδί μου γεννήθηκε πριν 7 μέρες. Αλλά όπως βλέπετε, εγώ επέλεξα να είμαι εδώ. Όπως αντιλαμβάνεται, η οικογένεια είναι κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι πολύ δυνατό. Αλλά αυτοί μας περιόρισαν ότι η οικογένεια είναι η γυναίκα μας και τα παιδιά μας. Και να κοιτάμε όλη την πάρτη μας. Και έτσι τεμάχησα τη ζωή μας, την όλησή μας, το μέλλον, το δικό μας και το παιδιό μας. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Γιατί έτσι όπως προσπαθούσαν οι διαχειριστές μας να μου την προβάλλουν, υποτιμούσαν την όλησή μου. Γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω αυτές οι ψεύτικες ορολογίες και αυτά. Δεν θα πω πολιτικά, με αυτά τα κομματικά λόγια που μιλάνε μισή ώρα και δεν λένε τίποτα, χωρίς ουσία, να νομίζουν ότι είναι κάποιοι, ότι λένε κάτι, ότι είναι κάτι σπουδαίο. Αυτό με έκανε να αισθανθώ και με προξενούσε πάντα μία ιδέα. Για τη Μακεδονία, ό,τι υπογράψανε, να ξέρετε, στη διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης θα είναι απλά μουτζούρες. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι έχουν κάνει αυτοί. Δώσανε, λέει, τη Μακεδονία. Τόσους χιλιάδες κόσμος που κατέβηκε στους δρόμους, δεν τους άκουσαν. Γιατί είμαστε νεκροί, δεν μας ακούνε. Όχι, αλλά μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε νεκροί. Γιατί ο υπήκοος, ναι, είναι νεκρός για μια χώρα. Εμείς όμως είμαστε κυρίαρχοι. Γι' αυτό, για να το δηλώσουμε ότι είμαστε κυρίαρχοι, αυτό δεν είναι σταγενής, γιατί αυτές τις τέσσερις λέξεις που ακούτε είναι νομικές και είναι νομικά κλειδιά που απελευθερώνουν όλο αυτό το τεράστιο πλούτο και μπορούμε να τον αποδεχτούμε και να μπορούμε να αποπληρώσουμε οποιαδήποτε οφειλή μας. Αυτό που συμβαίνει και σε αυτό που ακούει μόνο αυτός ο μηχανισμός είναι ότι έπρεπε και εμείς να δημιουργήσουμε μια νομική οντότητα που αυτό αντιλαμβάνεται ο μηχανισμός αυτός. Με βάση την τροπολογία του ΟΗΕ, την 61/295, που είναι μια νομολογία όλων των εθνών, που σημαίνει ότι είναι για τους διεθνείς αυτόχθονες πληθυσμούς και γενείς αυτόχθονες πληθυσμούς, δημιουργώντας αυτήν την νομική οντότητα, από τη βάση, οι κυρίαρχοι, θα μπορούν να είναι καλοχειρωμένοι και να μπορούν να κάνουν αποδοχή κληρονομιά σε αυτό το τεράστιο πλούτο. Καταναλώνει ποια έδρα και με πόσους ψηφούς και από ποιο κόμμα. Τέτοιο φέρ, κύριε μου, δεν έχει βγει ποτέ. Από το 1841 δεν έχει βγει τίποτα τέτοιο. Έχω κάνει και ερώτημα στον εισαγγελέα να μου το δείξει άλλο φέρ και δεν έχει απαντήσει καν. Και δει και αυτός είναι σκελετωμένος. Στις μέρες μας έχει αποδείξει ο Αρτέμις Όρας ότι ακόμα και η δικαιοσύνη είναι γνωστή. Έχει αυτό άλλος. Που σημαίνει αυτό τι.
Ο μεγαλύτερος θεσμός της δικαιοσύνης είναι ο Άριος Πάβος και η εισαγγελέα του Αρίου Πάβου. Ναι, αλλά αυτοί εκλέγονται από την κυβέρνηση. Διορίζονται μάλλον από την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση? Αυτή που είναι ανύπαρκτη, που δεν υπάρχει θέση στη σώμα της Βουλής, που αυτό νομιμοποιεί και ορίζει τον βουλευτή. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα είναι υπό έλεγχο εξόδων, χωρίς νομική προσωπικότητα. Κύριε, έτσι υποστήσατε τον πλανήτη πάνω, χωρίς νομική προσωπικότητα, που νομική προσωπικότητα σημαίνει ότι όλοι έχουν μάθημη, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως νομικές οντότητες, δηλαδή εταιρείες. Αν δεν έχεις αφημή σε αυτό το πλανήτη έτσι όπως τον έχουν στήσει νομικά, είσαι ή Θεός ή ζώο. Αυτοί για αυτοί δεν μου κάνουν, αλλά δεν μπορούν αυτά τα ζώα, και ζώα για να τοποθετηθώ, είναι ότι στερείται νόησης και λογικής. Για να μην δυσφημίσουμε για τα δύο και τα τετράποδα. Είναι ο πρώτος ο πληθυντής. Ο δεύτερος είναι ο αδελφός μου, ο κόμπος, ο Αλέξιος. Εδώ. Υπεύθυνος, πρέπει να τα διαβάζω κιόλα γιατί δεν τα θυμάμαι και καλά. Λοιπόν, υπεύθυνος πολιτικού φορέα στην περιφέρεια και ο Κουλατσόπουλο Γιάννης. Έτσι, διορισμένος διευθυντής, αναπληρωματικός των 9. Αυτά από μένα. Μας απέδειξε περίτρανα ότι όλοι οι θεσμοί, όλοι αυτοί οι διαχειριστές δηλαδή, πήρανε θέση. Και αυτή η θέση ήταν απέναντί μας. Όλοι είπανε όχι. Δεν θέλουμε ο πλούτος των Ελλήνων, ο πλούτος των ανθρώπων, να τοποθετηθεί καλύτερα, να περάσει στα χέρια των ανθρώπων. Γιατί εμείς ξέρουμε καλύτερα να το χειριζόμαστε και εσείς θα πάρετε τα ψίχουλα που θα σας δίνουμε και εσείς και θα μας χειροκροτάτε. Αυτή είναι η εικόνα που αποτυπώνεται σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος ακούει στο όνομα Αρτέμης Όρας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Κορυδαλό, προσωρινά κρατούμενος, γιατί κατηγορείται ότι διασπείρει ψευδές ειδήσεις. Ναι, αλλά αυτές οι ψευδές ειδήσεις που διασπείρει είναι ακριβώς οι ίδιες οι ψευδές ειδήσεις που θα σας δώσουμε και εμείς σήμερα. Με δικαστικές αποφάσεις, με αποφάσεις θεσμών, με αναγνώριση παγκοσμίως. Για αυτές λοιπόν τις ψευδές ειδήσεις είναι σήμερα κρατούμενος και σοφρονίζεται, όπως λέει χαρακτηριστικά και χαριτολογώντας στις συνεντεύξεις που δίνει. Σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, καλούμε όλους τους ανθρώπους που θέλουν σήμερα και ασχολούνται με την πολιτική σκηνή και θα λάβουν μέρος στις διαδικασίες, να έρθουν να πάρουν αυτή την πληροφορία που θα πάρετε σε σήμερα. Και αυτό θέλουμε να τους το μεταδώσετε. Δεν ήρθαμε εδώ για να γίνουμε ούτε δήμαρχοι, ούτε βουλευτές, ούτε να πάρουμε την ψήφο κανενός για να κατέβουμε εμείς. Εάν χρειαστεί όμως, είμαστε έτοιμοι και θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπήρχε κανένας προγραμματισμός να γίνει ο πολιτικός φορέας. Το Σεπτέμβριο του 2012 παρουσίασε στον τότε Πρωθυπουργό ένα πρόγραμμα δανειοδότησης της Ελλάδας με 600 δις δολάρια με πάρα πολύ μικρό επιτόκιο. Για να μην είναι αναγκασμένη η κυβέρνηση να μπει σε μνημόνια και να πληρώνει υπέρογκους τόκους. Να μην είναι αναγκασμένη η κυβέρνηση να κατατρέχει στις αγορές. Δεν μας είπαν ποτέ ποιες είναι ακριβώς αυτές οι αγορές, με ποια εταιρεία είναι, ποια τράπεζα είναι και πόσα παίρνει από την κάθε τράπεζα. Ξέρουμε ότι δανειζόμαστε μόνο γενικά από τις αγορές. Αφού